Έχουμε μαζί μας τον Μιχάλη, που αποχώρησε χθες βράδυ από τον Big Brother. Μιχάλη μου, πώς είσαι, πώς ήταν η νύχτα σου, πώς είναι η μέρα σου? Ξεκουράστηκα, η αλήθεια είναι, χθες. Δεν έχω κάνει ακόμα, δεν έχω ζήσει καθόλου ακόμα τον έξω κόσμο. Ύπνο, ξύπνησα. Είναι αλήθεια αυτό που λένε, Μιχάλη, ότι εσύ δεν είχες ιδέα από Big Brother, δεν έχεις κάνει social, δεν είσαι εκτός από όλο αυτό? Ναι, είμαι αυθεντικός. Η αλήθεια είναι, το πρώτο πράγμα που το ρώτησα, τον ρώτησα ότι μπαίνοντας στο σπίτι του μεγάλου αδερφού είχες παρακολουθήσει καθόλου τα επεισόδια και μου λες ούτε ώρα. Ούτε λεπτό. Και γιατί πήγες, ρε φίλε? Τηλέφωνο. Ναι, και μάλιστα όταν με πήραν, δήλωσα με την παρότρινση ενός φίλου. Χαρακτηριστικά μου λέει από την Κατερίνη κιόλας είναι ο φίλος, ότι είμαι και μισό από την Κατερίνη. Έχει ένα μαγαζί εκεί στην Αμοργό. Και επειδή κάναμε έτσι πολύ χαβαλέ και χιούμορ στο μαγαζί ένα βράδυ που είχαν έρθει για ποτά, μου λέει: α, πάνε, μου λέει, στο Big Brother. Έχεις χιούμορ, έχεις χαβαλέ, θα περάσεις καλά. Το βρήκα μετά μπροστά μου, έτσι όπως ανεβοκατέβαζα τις ειδήσεις, δήλωσα συμμετοχή. Νόμιζα ότι ξεκινάει τον Νοέμβριο κιόλας, δεν ξέρω ακόμα τι είχε ξεκινήσει. Και με πήρε μετά από μια εβδομάδα περίπου μια κυρία. Λέει: γεια σου, μητά από τον Big Brother. Λέω: εμάς βρήκες. Δεν το πίστευα. Παρ' όλα αυτά πήγες. Πώς ήταν η εμπειρία σου? Ήταν πραγματικά απίστευτη εμπειρία. Να ζεις με ανθρώπους που είναι τελείως διαφορετικοί. Τους γνωρίζεις εκείνη τη στιγμή. Στην κυριολεξία τους γνώρισα τη στιγμή που μπήκα. Με άλλους ήρθαμε πιο κοντά, με άλλους όχι τόσο κοντά. Όπως και να έχει, έφυγα με χαμόγελο γεμάτος. Ωραία εμπειρία. Μια που το έζησες, με την Ευδοκία τι γίνεται, μπορείς να μας πεις? Γιατί η Ευδοκία? Κανείς δεν ξέρει. Τι γίνεται, έχει. Όχι, είναι μια ιδιαίτερη. Εμείς εσείς οφείλετε, δεν ξέρετε, που συγκατοικείτε μαζί. Και που την ψηφίζατε. Ναι. Εγώ την ψήφισα. Για να φύγει, ψήφισες? Ψήφισα επειδή ήταν ιδιαίτερα ειρωνική. Έχω ένα θέμα με την ειρωνία. Δηλαδή και στην αποχώρηση του Steve έβαλε τα γέλια, ας πούμε, εκείνη την ώρα. Δεν γέλασε. Δεν έχει δικαίωμα. Δεν γέλασε με αυτό. Απλώς ήταν μια στιγμή. Να χαμογελάσει ένας άνθρωπος όταν ο ίδιος παραμένει στο σπίτι και πόσο μάλλον όταν παραμένει μαζί του και ο άνθρωπος που είναι πολύ κοντά, ο Νίκος. Να. Δηλαδή αυτό είναι ειρωνία. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Θέλω να καταλάβω τι εννοείται όταν λέτε είναι ειρωνική Ευδοκία. Γιατί το παράδειγμα που θέτεις αυτή τη στιγμή, εγώ δεν το βρίσκω ειρωνικό. Και νομίζω δεν γέλασε καν γι' αυτό. Αλλά τέλος πάντων. Ήταν κάπως έντονη στιγμή ψυχολογικά για όλους κάθε φορά που αποχωρεί κάποιος από το σπίτι. Ήταν η στιγμή όπου εντάξει, θα μπορούσε να χαρεί έτσι λίγο πιο σιγανά, ας πούμε. Ναι, αλλά αυτό είναι κάτι που έγινε στην αποχώρηση του Στίβ. Η Ευδοκία βγαίνει 7 φορές σερή προτινόμενη. Δεν είναι δηλαδή, δεν έχει να κάνει με αυτό. Προφανώς με κάτι άλλο έχει να κάνει που κανένα. Προφανώς έχουν αρκετά άτομα πρόβλημα μαζί της. Είναι άνθρωπος ο οποίος έτσι θα σε εμπριζώσει για να έρθει σε αντιπαράθεση μαζί της. Εκεί κάποια πράγματα και μέσα ζώντας στο σπίτι. Έχει το πουλάκι, ας πούμε, είναι κάποια πράγματα που δεν είναι τόσο. Μιχάλη, η Ευδοκία είναι η κοπέλα που την ACD στην πλούσια έχει. Ναι. Για να μαθαίνω. Επειδή είδαμε ότι είχες έρθει κοντά με τη συγκεκριμένη παρέα, την κλίκα πώς την έχουμε βαφτίσει, επηρεάστηκες? Δεν επηρεάστηκα ιδιαίτερα. Τους γνώρισα όλους μέσα στο σπίτι. Είχα καλή επαφή και με τα υπόλοιπα παιδιά, δηλαδή και από το άλλο δωμάτιο. Σίγουρα κάποιοι ήμασταν πιο δεμένοι σαν παρέα και ιδίως όλοι από το δωμάτιο. Τραγουδάγαμε, γελάγαμε, χορεύαμε. Θα μπορούσα να ψηφίσω κάποιο άλλο άτομο από το άλλο δωμάτιο. Τη συγκεκριμένη στιγμή που κλήθηκα να ψηφίσω, ψήφισα την Ευδοκία λόγω εκείνης της στιγμής, γιατί και εγώ στεναχωρέθηκα με το στιγμή που έφυγε, οπότε με επηρέασε με αυτήν την. Εχθές ανέμενες, θα την ψήφιζες στην Ευδοκία? Όχι. Όχι. Πάμε να δούμε τι ψήφισε η Ευδοκία, γιατί ήταν η μόνη που είπε ψήφισε έναν, αλλά μίλησε για τέσσερις. Πάμε να το δούμε. Και να συνδεθούμε με τη μαμά της. Για να περάσει στο δωμάτιο επικοινωνίας. Καλησπέρα, Ευδοκία. Ποιον συγκάτοικο ψηφίζεις προς αποχώρηση και για ποιο λόγο? Αναρωτιέμαι έτσι λίγο μέσα μου ποιον να ψηφίσω. Τη Σαμάνθα μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει, μετά τις αγένειες που κοροϊδεύει και με έστειλε στον ψυχίατρο. Τον Κωστή που λέει ότι για όλα αυτά εγώ και με στέλνει να πάω να κλάψω. Την Αγγελίτα που δεν μου μιλάει ή παρά μόνο μου μιλάει για να με μειώσει. Ή να ψηφίσω τυχαία τον Παναγιώτη. Και χίλια συγγνώμη σας εύχομαι. Ισχύουν αυτά που είπε?
ο καθένας έχει τη δική του λογική. Για να τα λέει, προφανώς έτσι τα νιώθει. Καλά, δεν περιέγραψε συναισθήματα, περιέγραψε γεγονότα. Σίγουρα, απλώς για παράδειγμα το συγκεκριμένο με τη Σαμάνθα, επειδή έτυχε να βρίσκομαι μπροστά σε ένα περιστατικό, το ξεκίνησε η Ευδοκία, όχι η Σαμάνθα. Όταν η Σαμάνθα γέλασε, δεν είδα να τη βγάζετε υποψήφια. Η Σαμάνθα είναι ένα παιδί, είναι 18 χρονών. Είναι λίγο μην έτσι, το πάμε ηλικιακά. Όχι, δεν το πηγαίνω ηλικιακά, απλώς έχει κάποιες συμπεριφορές οι οποίες δεν φιλτράρονται ιδιαίτερα. Έχει ακόμα λίγο την παιδικότητα. Καλά, δεν το λες παιδική αθότητα αυτή τη συμπεριφορά. Όχι, είναι ο χαρακτήρας της είναι τέτοιος, ο οποίος παρεξηγείται πολλές με φορές. Με βάση το χαρακτήρα δεν ψηφίζεται. Δηλαδή, εδώ μας περιέγραψες ότι σε ενόχλησε η ηρωνία. Η ηρωνία και η αποστασιοποίηση είναι δύο έννοιες που έχουν κακοποιηθεί μες στο Big Brother. Ναι. Έχω κουραστεί να ακούω είσαι ηρωνικός, όχι δεν είμαι, λες και αυτό είναι το πρόβλημα. Αποστασιοποιούμε κτλ. Εδώ περιέγραψε γεγονότα. Ο χαρακτήρας κρίνεται γιατί συμβιώνεται, είστε συγκάτοικοι. Άρα, με βάση τη συμπεριφορά και το χαρακτήρα, κρίνεστε ως υποψήφοι. Γιατί πρέπει να εξαιρεθεί η Σαμάνθα και όχι η Ευδοκία ή εσύ. Δεν ξέρω ότι η Σαμάνθα. Δικαιολογείς. Δεν δικαιολόγησα κάτι. Τη συμπεριφορά, όπως και την δεύτερη μέρα που βρίσκομουν στο σπίτι, χαρακτηριστικά σε μια αποστολή που είχαμε, 24 ώρες με τις πατάτες, όπου δεν πήραμε καθόλου χρήματα για όλη την εβδομάδα. Χαρακτηριστικά γύρισε η Σαμάνθα και είπε, γιατί ήμουν και εγώ από αυτούς που χαριτολογώντας, ας πούμε, γιατί κάποιοι χαμογελάσαμε, λέμε εντάξει, ρε παιδί μου, δεν μπορούσαμε να βρούμε ακριβώς πόσα θα είναι τα κιλά. Και λέει, τι γελάτε, ρε. Και, λέμε, και λέω και εγώ χαρακτηριστικά, τι να κάνω, κλαίμε. Ήταν έτσι αυθόρμητο. Τα βρήκαμε λίγο αργότερα. Η Ευδοκία είναι από τους ανθρώπους που, αφού συμβεί κάτι, δεν σου δίνεται ευκαιρία πολύ να το διαπραγματευτεί στη συνέχεια. Εντάξει, αυτό που έχουμε εισπράξει εδώ είναι. Ρε παιδί μου, υπάρχει κάτι και μπορεί και να μην υπάρχει. Δηλαδή, πλανάτε ένα γενικό πλαίσιο, είναι ηρωνική, αλλά κανείς δεν μας έχει πει συγκεκριμένα πράγματα. Ναι. Μιλάνε για μια μπανάνα, για κάτι μπάμιες, για κάτι πιπεριές, για κάτι... Σίγουρα. Ακόμα και αυτό με την μπανάνα, βέβαια. Ρε, ναι, εσύ, αλλά, Νικάδα, αλλά... δηλαδή, να σου πω κάτι. Επειδή είμαστε τώρα μεγάλοι άνθρωποι, και επειδή και εσύ τάζεις τα πράγματα εκ των έσω, όλοι όσοι περνάτε όταν φεύγει από το σπίτι του μεγάλου αδερφού και έρχεστε εδώ, που συνήθως το τελευταίο διάστημα αυτοί που βγαίνετε είστε από τη συγκεκριμένη παρέα, που σημαίνει ότι έχετε στο αντίπαλο δέος την Ευδοκία. Και σας ρωτάμε να πάρουμε μία συγκεκριμένη απάντηση. Τι είναι αυτό που σας κάνει επιτέλους η Ευδοκία, γιατί να σου πω κάτι. Θέλω να το μάθω κι εγώ, γιατί πραγματικά μπορεί να κάνει κάτι τόσο πολύ τραγικό, τόσο πολύ άσχημο, που να μην το εισπράττουμε εμείς οι τηλεθεατές. Και πραγματικά αποζητώ εν αγωνίως μια απάντηση από εσάς. Τι σας κάνει, και απαντάω, μια μπανάνα, είναι ηρωνική. Ναι, είπαμε αυτά τα γενικά.